Εκπροσωπώ την Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων. Είμαστε μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σπανίων Παθήσεων και εκπροσωπούμε την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τώρα, στην τελευταία συνάντηση που είχαμε στη Μαδρίτη, γίνεται πλέον international, διεθνής αυτή η οργάνωση για τις σπάνιες παθήσεις. Στην Ευρώπη είναι 36 εκατομμύρια, όχι 350.000, 36 εκατομμύρια ασθενείς με σπάνιες παθήσεις. Γι' αυτό και στην Ελλάδα, όλα αυτά είναι στατιστικά στοιχεία βέβαια, λέμε περίπου 1 εκατομμύριο. Εμείς έχουμε αρχίσει καταγραφή επίσημη με συνεργασία του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πελοποννήσου. Πάμε πολύ καλά, διότι έχουμε 28, έχουμε και δύο νέους συλλόγους, 26, 28 συλλόγους ασθενών. Οπότε πλέον είναι περίπου 10.000 ασθενείς τους οποίους καταγράφει. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντική η καταγραφή. Βέβαια, είναι πολύ αδιάγνωστοι ασθενείς και είναι δυνατόν ακόμη να έχουμε στοιχεία, αλλά τέλος πάντων είναι μια κάποια αρχή. Τι είπατε? Συγγνώμη, κύριε Λάβρο, για να γίνει διευκρίνηση, κύριε Πρόεδρε, είπα ότι στην Ευρώπη από μία σπάνια πάθηση, όχι σπάνιες, από μία σπάνια πάθηση άσκουν 350. Ναι, εντάξει, δεν έχει σημασία. Εγώ λέω το γενικό. Όχι, όχι, καμία. Απολύτως. Λοιπόν, το θέμα μας τη ημερίδα σήμερα ήταν συμφωνίες επιμερισμού του κόστους. Επιμερισμού πού όμως, και στους ασθενείς, αυτούς γίνεται. Της αβεβαιότητας και του κινδύνου, βέβαια, το έχουμε όλοι δικό μας. Δεν υπάρχει λόγος να σας επιβαρύνουμε. Είναι ένα εργαλείο έγκυρης και ισότιμης πρόσβασης στην καινοτομία υγείας. Πώς γίνεται αυτό? Εμένα ο τίτλος μου άρεσε πάρα πολύ. Το βρήκα ιδιαίτερα προκλητικό, έτσι, ειλικρινά. Τέλος πάντων, δεν θέλω να σας κουράσω πολύ. Αυτό που θέλω να σας πω ότι εμείς, σαν Πανελλήνια Ένωση, προσφέρουμε μία ενημέρωση γενικότερη στο ευρύ κοινό, βεβαίως και στην επιστημονική κοινότητα, οδηγίες που πρέπει να πάνε για τα δικαιώματά τους οι ασθενείς, πού μπορούν να βρουν τον γιατρό που πιθανόν να ξέρει την πάθησή τους, και σε άμεση συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σπανίων Παθήσεων, βρίσκουμε πού μπορούν να αποτανθούν. Τώρα για τα φάρμακα. Τα ορφανά είναι μόνο 63, ενώ οι παθήσεις είναι 7.500 και μάλιστα έχει αναγνωριστεί επίσημα από την δική μας τη Βουλή και δεν θυμάμαι τον αριθμό του νόμου και έχει δημοσιευτεί και στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Το 7.500 ήταν πριν 6-7 μήνες, αυτό όμως δυστυχώς κάθε μέρα αυξάνεται. Εκτός λοιπόν των γνωστών φαρμάκων ή και γενοσύμων, τα προβλήματα τα μεγάλα υπάρχουν κυρίως στα ορφανά και στα ακριβά φάρμακα. Γίνεται ένα μπαλάκι, θα το πω. Αναφέρθηκε ότι πρόκειται να ανατεθεί και πάλι η διάθεσή τους στα φαρμακεία, γιατί ακριβώς ο ΕΟΠΗ δεν έχει τα χρήματα, τα νοσοκομεία δεν έχουν χρήματα να τα αγοράσουν. Όμως, αν θυμάστε καλά, τα φαρμακεία είχαν κάνει μια απεργία. Πάλι δεν θα έχουν να τα. Πώς θα γίνει με αυτήν την ιστορία? Αυτό είναι κάτι που πρέπει να λυθεί. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να αφήνουμε έναν ασθενή. Και είναι και κάτι άλλο. Λέω το πείμα μου, το λέω κάθε φορά. Δηλαδή, στοιχίζει λιγότερο στη χώρα μας. Εάν ο ασθενής πάρει το φάρμακό του, που μπορεί να είναι και ένα παραγωγικό άτομο στην κοινωνία, από το να χρειαστεί να νοσηλευτεί, αρχίζουν, επειδή δεν ξέρουν τις παθήσεις, περιττές εξετάσεις, περιττές επεμβάσεις. Η κόρη μου είχε κάνει 6 επεμβάσεις εδώ στην Αθήνα χωρίς λόγο. Μία ταλαιπωρία φάνταση της οικογένειας, νομίζω όλοι το ξέρετε τι σημαίνει νοσοκομείο. Περισσότεροι δεν το ξέρετε, γιατί στη γιατροί οι επιστήμονες είναι από, από την άλλη πλευρά. Και το αποτέλεσμα είναι βεβαίως ότι τελικά στοιχίζει πολύ περισσότερο στο κράτος μας. Άρα δεν κάνουμε οικονομία έτσι. Να σας πω ότι σήμερα στο γραφείο μας έχει πάει ένας ασθενής που είπαμε για τον επιμερισμό των χρημάτων για να πάρει 11 ευρώ γιατί δεν είχε να δώσει τη συμμετοχή του. Τι να σας πω, δηλαδή αισθανόμαστε όλοι τόσο άσχημα, πολλές φορές δίνουμε και από την τσέπη μας. Λέω, παιδιά, δώστε 50 ευρώ τουλάχιστον στον ανθρώπου σήμερα που δεν έχουμε κιόλας. Δεν έχουμε κρατική επιχορήγηση και είμαι ευγνώμων στις φαρμακευτικές εταιρείες, για τις οποίες ό,τι και να πούνε, δεν μας έχει δηλώσει καμία φαρμακευτική ότι είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα, επιχειρήσεις είναι. Κάποιο όφελος έχουν για αυτές και καλά κάνουν. Εγώ τους λέω ότι εμείς δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς εκείνες γιατί θέλουμε το φαρμακό τους και εκείνοι δεν μπορούσαν να ζήσουν χωρίς εμάς γιατί αν δεν είχαν ασθενείς δεν θα ζούσαν. Αυτό που λέμε ούτε διαζύγιο δεν παίρνουμε. Άρα πρέπει να μας στηρίζουν οι φαρμακευτικές εταιρείες. Και είναι και το μόνο μας στήριγμα. Τώρα πώς θα γίνει, δεν ξέρω. Πάμε παρακάτω. Τα τηλέφωνα μου, επειδή είναι τα τηλέφωνα του σπιτιού μου που κατεβάζει κάτω στα γραφεία, σχολάνε τα παιδιά στις 5 ώρα και τα τηλέφωνά μου συνεχώς χτυπούν έως το 12 το βράδυ.
Και με παίρνουν, προχθές, την περασμένη εβδομάδα, με πήρε ένας πατέρας καθηγητής από Ξάνθη, είναι κάποιος άνθρωπος αγράμματος, έτσι να μου πει, ότι κυρία Λάμπρουλη, μόνο σε εσάς μπορώ να το πω, λέω, τι πάθετε, τον είχα γνωρίσει. Τη μόνη μου λύση είναι να αυτοκτονήσω. Λέω, τι είναι αυτά που μου λέτε. Ξέρετε τι είναι να είσαι πατέρας και να μην είσαι θέση να αγοράσει τα φάρμακα του παιδιού σου. Και εγώ λέω, τι μπορώ να σας κάνω. Δεν το σπάω, μπούρου, το ξέρετε. Τώρα το κατάφερα να μην αυτοκτονήσει τουλάχιστον, όπως και άλλες περιπτώσεις. Δεν θέλω να σας κουράσω, έτσι ένα-δύο παραδείγματα φέρνω, για να δείτε τι ζούμε καθημερινά και πού βρισκόμαστε. Μιλάμε για ποσά, για αυτά, για τι να πω τώρα, αξιολογήσεις κλπ. Και εδώ ο άλλος έρχεται για 11 ευρώ. Και ο άλλος δεν έχει να πάρει τα φάρμακα του παιδιού του και η μόνη του λύση είναι να αυτοκτονήσει. Πολλοί ασθενείς μας έχουν μειώσει τη θεραπεία, τη θεραπευτική τους αγωγή και άλλοι την έχουν διακόψει τελείως. Το αποτέλεσμα θα είναι αυτό που σας είπα πριν, να στοιχήσουν πολύ περισσότερο στο κράτος. Οι επιτροπές και οι φορείς, άλλο σοβαρό το θέμα, άπειρες επιτροπές και που συνήθως νομίζω ότι όλοι το γνωρίζετε, ότι δεν ολοκληρώνουν το έργο τους, δεν έχουν διάθεση συνεργασίας και το αποτέλεσμα, έστω και αν έχουν ένα κοινό θέμα, δεν συνεργάζονται. Το αποτέλεσμα, χάος. Επίσης, σήμερα άκουσα πρόταση για δημιουργία νέων φορέων. Ναι, κάποιοι φορείς νέοι χρειάζονται, αλλά λίγοι και αποτελεσματικοί και όχι να εμπλακούν στην ατελείωτη γραφειοκρατία. Δηλαδή, φορείς και κανένα αποτέλεσμα. Τραγική κατάσταση. Δεν γραφειοκρατία μας, το κάτι άλλο. Ένα άλλο παράδειγμα, το Υπουργείο που μου έφερε έτσι, τι να σας πω, μεγάλη απορία μου γέννησε. Μας κάλεσαν στο Υπουργείο ο βοηθός του Υπουργού, ο κ. Σαβούλας, συνάπτοντας 5-6 παλιούς νόμους για την χάρτα δικαιωμάτων των ασθενών. Υπήρχε νόμος το 92, το 97, το 2005 και το 2000, ξέρω εγώ τόσο. Και τον παίρνω τηλέφωνο, λέω, αφού υπάρχουν τόσοι και δεν εφαρμόζεται κανένας νόμος από αυτές τις χάρτες του δικαιωμάτων, πού είναι τα δικαιώματα, ειδικά σήμερα, λέω, αποφασίστε, λέει, ναι, να τα βελτιώσουμε, να τα βελτιώσετε πια. Εφαρμόζεται κανένα δικαίωμα ασθενούς πουθενά. Δηλαδή, όλοι το ξέρετε ότι δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Και όμως, και προχθές πάλι, τώρα, την περασμένη εβδομάδα μας είχαν καλέσει. Χαμένος χρόνος, χρήματα. Ο κόσμος χάνεται κτλ. Ένα λεπτό, να βρω και λίγο άκρη. Για το Υπουργείο Υγείας, σας τα είπα. Χάρτη δικαιωμάτων. Άλλα θέματα, πάρα πολλά. Το e-health. Το e-health είναι κάτι εκπληκτικό, αλλά αυτά που άκουσα όλα είναι ανεφάρμοστα πράγματα. Το e-health ήταν κάτι πάρα πολύ απλό. Να μπορούσαν να έχουν επαφή με ο χάρτης της χώρας μας, ο γεωγραφικός μας χάρτης, είναι τόσο περίεργος, δύσκολος, νησιά κλπ. Εάν μπορούσαν να έχουν μία επαφή και με τόσες εταιρείες κλπ. Θα πολλοί ασθενείς, να σας φέρω ένα παράδειγμα, το κληρονομικό αγκιοείδημα. Ο ασθενής ξαφνικά πρίζεται σαν να παθαίνει ένα αλλεργικό σοκ, αλλά έλα που το είδημα είναι και εσωτερικό και λίγο ακόμα, αν τον αφήσει κανείς, πεθαίνει. Αν λοιπόν το ξέρει πού θα αποτανθεί στο γιατρό του, θα μπορεί άμεσα να τον δει και να τον γλιτώσει. Και πάρα πολλές παθήσεις άλλες. Αυτό είναι τόσο δύσκολο να το εφαρμόσουμε. Χρόνια τα ακούω. Εδώ στην ίδια αίθουσα άκουσα 3-4 φορές τον κύριο Βοτετσιάνο από τη Σωτηρία και έχει κάνει και μία ομάδα. Πήγα εκεί ακριβώς γι' αυτό, το έχουν αλλάξει όλα. Εν πάση περιπτώσει, επιτροπές, ομάδες, φορείς, ιστορίες, τίποτα. Χάος. Πάμε παρακάτω. Μα είναι, ναι, αλλά είναι απλά πράγματα, δεν είναι απλά, κυρία Τρού. Αυτό που σας λέω, όχι, αν τα απλοποιήσουμε και θέλουμε να είναι απλά, ας αρχίσουμε σιγά-σιγά. Δεν υπάρχει κλινική, ας το πούμε, οντότητα ή άσταση. Μα τίποτα δεν υπάρχει. Το Υπουργείο ξέρετε πόσα χρόνια μπαίνω βγαίνω. Για το θέμα επί των ερωτημάτων που υπάρχει, ποια είναι σχετικά με την αποζημίωση, σχετικά με την. Ποια αποζημίωση, ποιο του αποζημιώνει, ποιου. Εγώ σα λέω πράγματα τα οποία είναι υπαρκτά και δυστυχώς δεν μπορούν να ενταχθούν εδώ. Όταν περνάνε από επιτροπές οι ασθενείς μας, έτσι. Και ο γιατρός δεν ξέρει την πάθηση. Ξέρετε σε πόσους γιατρούς έχω μάθει τι είναι η οζόδης κλήρης που είχε η κόρη μου. Όπως και άλλες παθήσεις. Τους στέλνουμε εμείς βεβαιώσεις τι είναι η πάθηση. Πώς να απαντήσω εγώ σε αυτά, τι.
Δεν θέλω να σας κουράσω. Κλινικές μελέτες, ξέρετε, διασυνοριακή μετάβαση, άλλη ιστορία. Ποιος γιατρός ενώ το ξέρει ότι πρέπει να πας έξω, ενώ ο ίδιος σου λέει δεν αναλαμβάνω, δεν σου γράφει όμως ότι πρέπει να μεταβεί στο εξωτερικό, και αυτό το γνωρίζετε όλοι νομίζω. Πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να υπάρχει μέσον ο γνωστός του γνωστού ή να πληρωθεί ο γιατρός για να το γράψει. Είναι η πραγματικότητα μας αυτή. Κλινικές μελέτες. Με τις κλινικές μελέτες έχω ιδιαίτερα ασχοληθεί. Μάλιστα, είχε πληρώσει η Δία, είναι μια αντίστοιχη ΕΟΦ τέλος πάντων της Ευρώπης, μια μεγάλη εταιρεία. Και υπήρχε ένα σεμινάριο για τα ιδιαίτερα ενδιαφέρον και πραγματικά ήρθα πίσω ενθουσιασμένη. Πού να παταθείς, ποιες κλινικές μελέτες. Θα μπορούσαμε να παίρνουμε από την φάση 3-4. Το Βέλγιο, ξέρω ότι είχε αυξήσει το εισόδημά του το κρατικό, επειδή παίρνει κλινικές μελέτες. Τίποτε, κανείς. Γιατί. Τι να πούμε. Παρακάτω. Τι να σας πάρω. Ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Είναι θεσμοί και νόμοι που δεν εφαρμόζονται στη χώρα μας. Ένα άλλο σοβαρότατο θέμα είναι η συμμετοχή των εκπροσώπων ασθενών σε όλες τις επιτροπές που αφορούν ασθενείς κτλ. Και αν ο ασθενής, πάλι λέει ο νόμος, δεν είναι σε θέση, γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα της Επιτροπής, μπορεί να είναι για φάρμακα, τελείως επιστημονικό κλπ. Έχει το δικαίωμα να έχει μαζί του έναν ειδικό. Γιατί εμείς δεν το ξέρουμε καν. Πριν μου είπε κάποιος κύριος, δεν θυμάμαι, είμαστε και πολύ λίγοι πια μείναμε. Δεν έχω άλλο τίποτα να σας πω αυτά. Αλλά όλα αυτά όμως, κάτι δεν πρέπει να κάνουμε. Με είχαν καλέσει, αυτά όλα σας λέω εφαρμόζονται παντού και σε όλα τα κράτη-μέλη και υπάρχει και το Συμβούλιο των Ενώσεων της Ευρώπης και όταν εμείς γίναμε εδώ Ένωση, μου πρότεινα να πάω στη Βουλγαρία να τους πω πώς τέλος πάντων κάνουμε αυτήν την Ένωση. Η Βουλγαρία τώρα μας έχει αφήσει πάρα πολύ πίσω. Η Ρουμανία, η Βουλγαρία, εμείς είμαστε το απόλυτο τίποτα. Τώρα δε που φτωχεύσαμε κιόλας και τα λοιπά. Τι να σας πω άλλο. Ο Θεός μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.